πολύ, λέει στον Αλφα σοκαρισμένος ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό της άτυχης γυναίκας. Είναι από τα δυσκολότερα, αν όχι το δυσκολότερο περιστατικό που έχω διαχειριστεί εγώ στην καριέρα μου και παγκοσμίως δηλαδή από τα δύσκολα περιστατικά. Από την αρχή είχαμε πει ότι ήταν περίπλοκο και ότι η διάρκεια δεν ήταν μικρή, δεν ήταν κάτι σύντομο. Θάνατο δεν ήταν σύντομο. Δυστυχώς διήρκησε η όλη ιστορία. Αυτό μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα. Όπως εξηγεί ο Αντώνης Παπαδομανολάκης, η 60χρονη έφερε τραύματα θλαστικού τύπου που μπορεί να προκλήθηκαν από το αυτοκίνητο του δράστη ή από χτυπήματα που της κατάφερε με τα χέρια και τα πόδια του, αλλά δεν ήταν αυτά που προκάλεσαν το θάνατό της. Κάτι που ενισχύει το σενάριο του ασφυκτικού θανάτου. Μέσα στα κρατητήρια ο 27χρονος μοιάζει χαμένος στις σκέψεις του. Μόνος, αμίλητος, με το βλέμμα βυθισμένο στο κενό. Στον πατέρα, τη σύζυγο και τα ξαδέρφια του που τον επισκέφτηκαν, απαντά μονολεκτικά. Ενώ στους αστυνομικούς είπε: «Όταν με πιάνει αυτή η μανία, με κυριεύει και δεν μπορώ να την ελέγξω. Μετά το μετανιώνω, αλλά είναι αργά». Το πρωί, ο δικηγόρος που είχε αναλάβει την υπεράσπισή του παραιτήθηκε. Και αργά το απόγευμα, την υπόθεση ανέλαβε άλλος νομικός. Σε κατάσταση σοκ οι συγγενείς του 27χρονου δεν μπορούν να πιστέψουν πως ο άνθρωπός τους είναι ο δράστης αυτού του ανατριχιαστικού εγκλήματος. «Δεν είχα καταλάβει τίποτα. Η συμπεριφορά του ήταν κανονική και δεν είχε αλλάξει καθόλου το τελευταίο διάστημα μετά τη δολοφονία. Δεν τον είχα ικανό να κάνει τέτοιο έγκλημα. Δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν. Ούτε είχε δείξει σημάδια ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Έδειχνε να αγαπάει την σύζυγο και τα παιδιά του. Δεν είδα ρούχα του με ίχνη αίματος». Γειτονές του όμως λένε πως η συμπεριφορά του ήταν περίεργη. «Πήγε να κάνει μπάνιο με άρβυλα, με μπουφάν, όλα με κύμα 2 μέτρα. Και τον γλίτσε τυχαία ο μπάρμπας του. Δεν δουλεύει το μυαλό του σωστά». Σοκ προκαλεί η περιγραφή των δύο αερασιτεχνών σπηλαιολόγων που εντόπισαν τη σωρό της Σούζαν Ήτον στο δεδαλώδες τούνελ. «Είχαμε λίγη μυρωδιά, δεν θέλαμε να το πιστέψουμε. Είδαμε ότι ήταν άνθρωπος». Στο στόχαστρο της αστυνομίας μπαίνουν τώρα και παλαιότερες καταγγελίες από τρεις γυναίκες στην Κρήτη, οι οποίες είχαν δεχθεί επιθέσεις. Αυτό που ερευνάται είναι αν σχετίζονται με τον δολοφόνο της Αμερικανίδας. Οι αστυνομικοί εξακολουθούν να συλλέγουν και στοιχεία για τον δράστη μέσα από τα βίντεο που ανέβαζε ο ίδιος στο διαδίκτυο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν πει τα βίντεο που ανέβαζε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο διαδίκτυο 27χρονος. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να σκιαγραφίσουν το προφίλ και την ψυχοσύνθεση του δράστη και εξετάζουν με κάθε λεπτομέρεια τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους. «Σήμερα θα δείτε τι μπορεί να κάνει η δύναμη του τσι. Σημαίνει δύναμη ζωής. Στα ελληνικά το λέμε ως ενέργεια». Φορώντας περιβολή μοναχού Σαολίν, ο 27χρονος επιδείκνυε τις γνώσεις του στις πολεμικές τέχνες σε κάθε ευκαιρία. «Να το σπάσω, το κεφάλι, με αυτόν τον τρόπο. Χωρίς να τραυματιστώ». Στα βίντεο που τραβούσε μόνος του και ανέβαζε στο YouTube, δεν δίσταζε να δίνει και μαθήματα ζωής. «Όλα αυτά τα κάνω για να σας αποδείξω ότι το μυαλό είναι ένας θεός υπολογιστής. Που έτσι και ξέρεις να τον χειρίζεσαι πολύ καλά, μπορεί να κάνεις θαύματα. Πράγματα που για μας τους συνηθισμένους ανθρώπους φαίνονται εξωπραγματικά». «Είναι λίγο επικίνδυνο». Φαίνεται να γνώριζε πολύ καλά και με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες το σπήλαιο που πέταξε τη Σούζαν Ήτον. «Και από εδώ πέρα είναι το σημείο που σας έλεγα. Το σημείο που σας έλεγα. Ότι έχει αρκετά κόκαλα και ίσως είναι από ανθρώπους και αυτά. Συνεχίζει πάντως πολύ μέσα». Την ίδια ώρα νέες καταγγελίες σοκ έρχονται στο φως. Τρεις γυναίκες, μια Ελληνίδα, μια Πολωνή και μια Λιθουανή, περιγράφουν ότι δέχτηκαν επίθεση από οδηγό με λευκό αυτοκίνητο και με τρόπο παρόμοιο με αυτόν της άτυχης βιολόγου. «Εγώ έκανα τζόκινγκ σε έναν αγροτικό δρόμο ανάμεσα σε ελιές σχετικά κοντά στη θάλασσα. Αντιλήφθηκα ένα αυτοκίνητο να έρχεται από πίσω μου. Ο οδηγός προσπάθησε επίτηδες να πέσει επάνω μου να με χτυπήσει. Μου επιτέθηκε. Για να το αποφύγω, πήδηξα μέσα στα δέντρα. Έπεσα στο χώμα και χτύπησα ελαφρά στα πόδια. Δεν τον είδα τον οδηγό. Θυμάμαι ότι ήταν ένα παλιό άσπρο επιβατηγό. Είχα σοκαριστεί». Οι δύο γυναίκες έχουν ήδη καταθέσει στις αρχές.
Λοιπόν, όσο προχωρούν οι έρευνες σε αυτή την υπόθεση, κυρίες και κύριοι, έρχονται στο φως εντυπωσιακά νέα στοιχεία. Η Ρο Καριοφίλη είναι μαζί μου και έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Μία από τις γυναίκες που είχε δεχθεί επίθεση στο παρελθόν αναγνωρίζει το όχημα του δράστη. Ακριβώς. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες του Α, η γυναίκα από την Πολωνία, mm-hmm. που πριν από δύο μήνες δέχτηκε επίθεση από τον 27χρονο άνδρα, όπως βεβαίως αποκαλύπτεται τώρα, mm-hmm. πήγε στην αστυνομική διεύθυνση Χανίων. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας της έδειξαν το αυτοκίνητο και αναγνωρίζει ότι το λευκό αυτοκίνητο που είναι στην ιδιοκτησία του 27χρονου είναι το ίδιο αυτοκίνητο, όπως είπε, στους αστυνομικούς ασφάλειας, που πριν από δύο μήνες στην περιοχή του Καστελίου τη χτύπησε και την έριξε κάτω. Η γυναίκα λοιπόν είπε ότι αυτό είναι το αυτοκίνητο και το έχει δηλώσει με βεβαιότητα. Αυτή η γυναίκα είναι από την Πολωνία, είναι παντρεμένη με έναν Έλληνα και μένει στην περιοχή. Είχε βγει και αυτή για περίπατο πριν από δύο μήνες. Ξαφνικά είχε περιγράψει στους αστυνομικούς ότι ένα αυτοκίνητο τη χτύπησε από την πλευρά του συνοδηγού. Η γυναίκα είπε ότι έπεσα κάτω, αλλά γρήγορα όμως ανέκτησε τις αισθήσεις της και σηκώθηκε και άρχισε να τρέχει προς ένα χωράφι που υπήρχε ακριβώς δίπλα. Όπως η γυναίκα καταθέτει, σύμφωνα με τους αστυνομικούς. Ναι. Τώρα, αν δέσει αυτό βεβαίως, μιλάμε για τελείως διαφορετική υπόθεση για έναν άνθρωπο που προσπαθούσε να κάνει συστηματικά αυτό το έγκλημα. Έτσι, να το επαναλάβει, είχε προσπαθήσει να το κάνει ακριβώς. Και όπως λένε τα στοιχεία του Α, εδώ και ένα χρόνο σε ακόμα δύο γυναίκες, σύνολο τρία, επιτέθηκε. Είπε λοιπόν η γυναίκα ότι βγήκε ένας άνδρας από το αυτοκίνητο, αλλά ευτυχώς εκείνη την ώρα υπήρχε και πολλή κίνηση στο δρόμο, περνούσαν άλλα αυτοκίνητα και από ό,τι φαίνεται 27χρονος που έχει εντοπίσει η αστυνομία, ποια είναι. Είναι λοιπόν μία γυναίκα από τη Λιθουανία, τον Αύγουστο του 2018. Mm-hmm. Η γυναίκα είχε πάει εκεί στην περιοχή για διακοπές και περιγράφηκε αυτή η γυναίκα τον ίδιο τρόπο δράσης, την ίδια μεθοδολογία. Δηλαδή, είχε βγει στην περιοχή για ένα περίπατο, mm-hmm. και ένα αυτοκίνητο ήρθε και τη χτύπησε από πίσω ξαφνικά, ενώ περπατούσε. Mm-hmm. Και μάλιστα είπε ότι δεν διέκρινε τον άνδρα, είδε όμως κάποιον να βγαίνει από το αυτοκίνητο. Η ίδια είπε, άρχισα φώναζα εκείνη την ώρα, έτρεξε ένας άλλος τουρίστας και τη βοήθησε και έτσι ευτυχώς δεν την πρόλαβε. Ναι. Η γυναίκα λοιπόν, η δεύτερη, είναι η γυναίκα από την Πολωνία που περιέγραψα στην αρχή πριν από δύο μήνες και επαναλαμβάνω, πριν από λίγο αναγνώρισε το αυτοκίνητο του δράστη. Και η τρίτη περίπτωση είναι μόλις πριν από 20 μέρες. Είναι μια γυναίκα Ελληνίδα, Κρητικιά, μένει εκεί στην περιοχή. Πριν από 20 ημέρες λοιπόν, η γυναίκα περιέγραψε στους αστυνομικούς ασφάλειας το εξής. Περπατούσε και αυτή στην περιοχή, έκανε τον περίπατό της. Mm-hmm. Αυτή τη φορά δεν τη χτύπησε με το αυτοκίνητο. Αυτή τη φορά είπε ότι ένας άνδρας της επιτέθηκε, πήγε να την πιάσει από το λαιμό. Η γυναίκα άρχισε να φωνάζει, να ουρλιάζει. Φοβήθηκε ο δράστης ότι θα προστρέξουν άλλοι σε βοήθεια. Και έτσι λοιπόν εξαφανίστηκε. Το σημαντικό είναι ότι αυτή η γυναίκα ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με το δράστη. Και εάν δεχτεί να πάει στην ασφάλεια Χανίων, ίσως είναι η γυναίκα, παύλα κλειδί, που μπορεί να τον αναγνωρίσει. Τώρα, αυτές τις τρεις περιπτώσεις, ναι, θα πρέπει να σου πω ότι οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων, που αποδεικνύονται πολύ έμπειροι και πολύ μεθοδικοί, mm-hmm. τις ανέσυραν μόνοι τους από το αρχείο. Όταν είδαν ποιος είναι ο δράστης της δολοφονίας της βιολόγου, θυμήθηκαν αυτές τις τρεις υποθέσεις και τις ανέσυραν και μπράβο τους από το αρχείο μόνοι τους. Άρα λοιπόν έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις ανάλογες. Ήδη στη μία υπάρχει μία πολύ σημαντική σύνδεση. Ακριβώς. Μένα δούμε αν θα υπάρξουν και άλλες για να καταλάβουμε πραγματικά τι δράση έχει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει συλληφθεί, έτσι. Και γι' αυτό, όπως είπαμε από χτες, που αποκαλύψαμε στο δελτίο του Α, ότι θα δοθεί η φωτογραφία, μήπως και υπάρχουν και άλλες γυναίκες. Ναι, γιατί προφανώς ως τώρα δεν έχει δοθεί η φωτογραφία, δεν έχουν αναγνωρίσει το πρόσωπό του. Χρειάζεται εισαγγελική διάταξη. Ναι. Το αυτοκίνητο είναι ως τώρα το κλειδί. Χάρη σε αυτό βεβαίως εντοπίστηκε και ο δολοφόνος και εξηχνιάστηκε το έγκλημα. Ακριβώς. Και αυτό σου λέω, γι' αυτό σου λέω ότι δούλεψαν μεθοδικά στην ασφάλεια Χανίων και στην αστυνομική διεύθυνση. Γιατί όταν είδαν ποιο είναι το αυτοκίνητό του, είδαν και τον τρόπο δράση, τη μεθοδολογία. Δηλαδή τη γυναίκα από τις Ηνωμένες Πολιτείες τη χτύπησε με το αυτοκίνητο. Θυμήθηκαν ότι έχουν και άλλες καταγγελίες. Και γι' αυτό λοιπόν τις ανέσυραν. Το κλειδί λοιπόν είναι αυτό το λευκό αυτοκίνητο, το οποίο, όπως είπαμε, αναγνωρίστηκε. Μάλιστα. Λοιπόν, η έρευνα σε πλήρη εξέλιξη. Για την σύλληψη, θα πρέπει να πούμε, που είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ναι, θα πρέπει να σου πω ότι στην καταγγελία που είχε κάνει η γυναίκα από την Πολωνία, είχε προσαχθεί στην ασφάλεια.